Πάντο πλήρωνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Από το βήμα αυτό, καλώ όλου του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, γιατί τα συλλαλητήρια και οι συγκεντρώσει των συνταξιούχων δεν αφορούν μόνο του συνταξιούχου. Σήμερα είστε εργαζόμενοι, αύριο θα είστε και εσεί συνταξιούχοι και θα ζείτε χειρότερο το πρόβλημα από ό,τι το ζούμε εμείς σήμερα. Τους καλώ λοιπόν από αυτό το βήμα. Την άλλη Πέμπτη, 15 του μήνα, θα υπάρξει πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα των συνταξιούχων. Τα καράβια θα μας κάνουν μια έκπτωση 50%. Όσοι θέλετε, μπορείτε να το δηλώνετε για να βγάλουμε τα εισιτήρια. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, πιστεύω ότι η κεντρική ομιλία θα σας καλύψει. Ευχαριστώ. Πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου Ελούντα Πριν. Καλημέρα σε όλους. Η σημερινή Γενική Πανελλαδική Απεργία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βήμα κλιμάκωσης για παραπέρα αγώνες. Μπορεί και πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες συμπόρευσης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διευρύνοντας τον αγωνιστικό ορίζοντα για κοινή δράση και κλιμάκωση των αγώνων μαζί με τους ανέργους, την νεολαία, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους συνταξιούχους και κάθε κοινωνική κατηγορία που θεωρεί σύμμαχο τον εαυτό της με τον κόσμο της δουλειάς. Εμείς, ξενοχωριπάλληλοι, ζούμε καθημερινά στο πετσί μας μια ομή πραγματικότητα. Εντατικοποίηση δουλειάς, ατελείωτες ώρες εργασίας, ανασφάλεια για το αν θα έχουμε και αύριο δουλειά ή αν θα πληρωθούμε εγκαίρως για να τακτοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Οι εργοδότες μας διώχνουν τους μεγαλύτερους, γιατί είναι οικονομικά συμφορεί και στις θέσεις τους, προσλαμβάνουν μαθητές ουσιαστικών σχολών ή ακόμα χειρότερα βαπτισμένους μαθητές που πληρώνουμε ψίχουλα για να βγάλουν τη δουλειά που θεωρούνται επαγγελματία. Συνταξιούχοι, νέοι και νέες, συναδέλφους και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας στα μέτρα του με ρυθμό καταιγίδας που έρχεσε χάρη μας η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΡ και να δηλώσουμε την πρόθεσή μας πως θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να τους σταματήσουμε. Να σταματήσουμε την αθλειότητα που έντεχνα και εγκληματικά συνδεκείται σε βάρος μας εδώ και χρόνια. Η κατρακύλα που έχει ξεκινήσει στα εργασιακά δεν έχει τέλος. Τα αποτελέσματα της αισχρής πολιτικής που ακολουθείται χρόνια τώρα με αποκορύφωμα αυτή τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΡ τα βιώνουμε καθημερινά και μάλιστα με τον πιο επώδυνο τρόπο. Ανεργία, υποαπασχόληση, φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού μας, λουκέτα σε μικρές επιχειρήσεις, απληρωσιά σε όσους έχουν την τύχη να έχουν ακόμα μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, εκμετάλλευση των παιδιών μας με μεροκάματα ντροπής και πάει λέγοντας. Στον ιδιωτικό τομέα τα εργατικά δικαιώματα καταναφίζονται με γοργούς ρυθμούς, οι εργοδότες εντελώς ανεξέλεγκτοι ξεσαλώνουν κυριολεκτικά σε βάρος μας, ενώ η κυβέρνηση για να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση έχει ήδη υποχωρήσει στις απαιτήσεις των δανειστών και ολοκλήρωση της εργασιακής διάλυσης. Όλα τα μνημονιακά μέτρα, παλιά και νέα, που προωθούν κυβέρνηση, δανειστές και ΣΕΒ, οδηγούν σε μια ατέλειωτη διηλασία του λαού και της χώρας και ευνοούν μόνο το εγχώριο μεγάλο και πολυεθνικό κεφάλαιο. Κάθε τι δημόσιο και κερδοφόρο παραδίδεται στα μεγάλα ιδιωτικά, οικονομικά και κερδοσκοπικά συμφέροντα, από υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας μέχρι υγεία, παιδεία, ενέργεια, δημόσιες υποδομές, επιχειρήσεις και περιουσία, γη και είδωρ.